Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Ένα ακόμα βίντεο σχετικό με τα Gundam ή Gunpla, όπως μπορούμε να τα πούμε, Model Kit. Μια και εδώ σήμερα θα ανοίξουμε τη βάση που είχαμε δει που είχε αγοραστεί από το Taku Store, όπως βλέπετε. Είναι μια βάση η οποία βάζεις τα Gundam πάνω και εδώ μας λέει ποια μπορείς να βάλεις, και συνήθως τα 1:100 scale και τα 1:144. Μετά εδώ μας έχει διάφορα τα AG του Universal Century, τα AG του Gundam Seed, κάποια Master Grade, τα R3, τα οποία R3 δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Παίζει να είναι κάτι άλλο. Μας λέει κάτω πόσες βάσεις έχει και πού μπαίνει το καθένα, ας πούμε. Αν και κάποια Gundam, ας πούμε, όπως τα δύο πρώτα τουλάχιστον θα δοκιμάσουμε εμείς από αυτά που πήρα. Το RX7802 του Starter Kit που πάλι είχαμε πάρει από το Taku Store, και το H2 Normal που είναι Master Grade. Εκείνο είχε συγκεκριμένη βάση, είχε μια ειδική βάση, ας πούμε. Αυτήν εδώ το είχε μέσα στα runner του και το κοιτούσε αυτό, έλεγα τι ακριβώς είναι ακριβώς για αυτό το πράγμα. Για τη βάση μας δείχνει ακριβώς πώς το βάζεις. Πάμε αμέσως να την ανοίξουμε. Αυτή βγήκε και αυτή νομίζω κάποιο δεκαρικό, αν θυμάμαι καλά. Περίπου εκεί, οπότε δες 10 ευρώ και μπορείς να βάζεις πάνω τον Gundam για να κάνει διάφορες ωραίες στάσεις, ξέρω εγώ αυτά. Του δίνει λίγο παραπάνω ύψος και τέτοια. Πίσω μας δείχνει λίγο εδώ πώς μπορεί να μπει τώρα, ας πούμε, στον RX782, ο οποίος πρέπει να είναι αυτός που έχουμε εμείς, πρέπει να είναι ακριβώς αυτή. Όχι, βασικά εμάς έχει τρύπα από κάτω, οπότε θα είναι αυτό. Έχει τρύπα από κάτω, αν θυμάμαι καλά, που δεν είχα δει. Και εδώ μια διαφορετική βάση που μάλλον έχει και βίδες. Λογικά οι βίδες και αυτά μας δίνονται. Βλέπετε το κουτί μας, το κουτί η συσκευασία μάλλον μας γράφει ένα μάτσο Ιαπωνέζικα πραγματάκια. Δεν ξέρω, λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Έχουμε, έχει και αυτή στην αρμολόγηση εννοείται. Έχουμε τις οδηγίες της. Πάρα πολύ ωραία. Τι μας δίνει και κατσαβίδι. Δεν νομίζω να μας δίνει και κατσαβίδι. Μας δίνει κάποια βιδάκια, κάποια αυτά. Όχι, λογικά χρειάζεται κατσαβίδι αν δεν μας το δίνει. Και δεν ξέρω αν τώρα το έχω εδώ. Θα δούμε. Αν χρειαστούμε κατσαβίδι εμείς, που δεν νομίζω να χρειαστούμε. Από ό,τι βλέπω τώρα τις οδηγίες, λογικά το κατσαβίδι είναι μόνο για εκείνο το συγκεκριμένο σκοπό που είπαμε. Όχι, εδώ μάλλον θα χρειαστεί. Θα δούμε, θα το ρυθμίσουμε αν βρούμε κανένα κατσαβιδάκι εδώ. Διαφορετικά σταματάμε το βίντεο, βρίσκουμε ένα κατσαβίδι και ξαναρχίζουμε. Πάμε να δούμε τι άλλο μας έχει μέσα. Αυτή είναι η actual βάση. Εδώ πέρα, μετά η βάση κάτω, τέλος πάντων, μάλλον όχι actual, γιατί actual θέλει μια αλφα συναρμολόγηση, ας πούμε. Έχουμε εδώ, βλέπετε ότι οτιδήποτε είναι της Bandai χρειάζεται συναρμολόγηση. Ό,τι και να έχει Bandai. Εδώ τι είναι αυτό? Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να κάνει αυτό. Δεν ξέρω αν μας γράφει εδώ πάνω κάτι. Τι θα μπορούσε να ήταν αυτό? Δεν ξέρω, θα δούμε στην πορεία τι μπορεί να είναι αυτό. Λοιπόν, για να δούμε πόσα ρανεράκια έχουμε, γιατί βλέπω ότι κανονικά έχει οδηγίες στην αρμολόγηση εδώ. Έχει και δύο βίδες οι οποίες θα δούμε αν θα μας χρειαστούν. Έχουμε εδώ τρία ρανεράκια, τα οποία αυτά εδώ αποτελούν και την βάση μας. Οπότε έχουμε κανονικά κόψιμο και τέτοια και οδηγίες. Οπότε θα πάμε να τις φτιάξουμε σε timelapse. Θα πάμε να τις φτιάξουμε λίγο σε timelapse και εδώ αν μπορέσω να βρω κατσαβιδάκι που μας κάνει για αυτή τη δουλειά.
Η βάση μας είναι πανέτοιμη, βγήκε λίγο μεγάλη, αλλά έχει ωραία φιτσουράκια που μου άρεσαν πάρα πολύ, όπως ότι, όπως βλέπετε, έχει όλες αυτές τις τρύπες για να μπορείς να αλλάξεις θέση το κάθε κομμάτι. Δηλαδή τώρα εδώ φτιάχνεις ένα ύψος, την κατεβάζεις λίγο πιο κοντιά, άμα θες να την κάνεις λίγο πιο ψηλή ας πούμε, χρησιμοποιείς άλλες τρύπες, το φαίνεις αυτό λίγο πιο κοντά π.χ. εδώ, να ξέρεις να μαζέψεις και λίγο αυτό εννοείται. Έχει ωραία φιτσουράκια όπως αυτά εδώ που μαζεύουν, ξέρω εγώ, και το βάζεις αυτό εδώ κάπως έτσι. Και βλέπετε αμέσως πόσο πιο ψηλή έγινε. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλες αυτές τις τρύπες. Αυτό εδώ, σαν ταμπελάκι, ας πούμε, νομίζω ότι είναι για να. Βασικά και αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι, μπορούμε να αλλάξουμε αυτό θέση. Δηλαδή αυτό το ταμπελάκι με εκείνο το χαρτί που βλέπαμε πριν, λογικά κόβεις από εδώ ένα κομμάτι και γράφεις το μοντέλο σου, ας πούμε, ποιο είναι το μοντέλο σου και το κολλάς πάνω εδώ, RX782 ας πούμε, ή AJ2 normal ξέρω εγώ. Και αυτό μπορούμε να το βάλουμε λίγο αλλιώς, γιατί τώρα νομίζω ότι βρήκα μια θέση που μου άρεσε αρκετά, μια έτσι καλή διαφορά να έχει ας πούμε, γιατί βγήκε λίγο ψηλή και δεν ξέρω αν την θέλω τόσο ψηλή, όχι. Όχι, εντάξει, όχι κάτι σπουδαίο, δηλαδή πάλι εδώ είναι πιο μακριά σίγουρα. Οπότε μπορούμε, είναι πιο κοντή ας πούμε, μπορούμε να την αφήσουμε κάπου εδώ. Μετά έχει κάποια ωραία φιτσουράκια όπως εδώ, μια μαγκιά που κατεβάζεις αυτό. Μπορείς να την ανοίξεις όσο θέλεις εσύ, δηλαδή κοιτάξτε πόσο πιο ψηλή μπορεί να γίνει. Έτσι εδώ, δηλαδή μπορείς να βάζεις και πιο μεγάλα μοντέλα. Θα δοκιμάσουμε και άλλες βάσεις, λίγο πιο κοντές, αυτή μου φάνηκε λίγο ψηλή. Και μετά κλειδώνεις αυτό εδώ το πλαστικό, όπου θες έχει ακριβώς το μέγεθος, το βλέπεις εκεί πέρα, τσαπ. Και το κλειδώνεις, όπως κλειδώνεις και αυτό. Τώρα για αρχή έβαλα, περίσσεψαν διάφορες βάσεις. Περίσσεψαν δηλαδή αυτά τα τρία όπου είναι για άλλα μοντέλα λογικά, αν και θα μας μείνουν αυτά πάνω στα νερά, και αυτό εδώ περίσσεψε και αυτά που βλέπαμε ότι χρειάζεται τη βίδα, αν θυμάμαι καλά. Μετά αυτήν εδώ, εντάξει, αυτήν εδώ μπορούμε να τη βάλουμε, ξέρω εγώ, κάπου εδώ την πινακιδούλα της ή όχι. Όχι, ότι την βάλουμε εδώ την πινακιδούλα, όχι ότι θα φαίνεται τώρα, αλλά παίζει να είναι βασικά, μπορούμε να τη βάλουμε κάπου είτε εδώ μπροστά, ξέρω εγώ. Γιατί εδώ δεν μπαίνει, έχουν διαφορά οι τρύπες. Μπαίνει μόνο εκεί μπροστά. Πες να μπαίνει μόνο εκεί μπροστά αυτή. Πες να μπαίνει μόνο εδώ αυτή. Μάλιστα, τέλος πάντων δεν μας πειράζει καθόλου αυτό. Περίσσεψε μετά ένα βιδάκι για εκείνη τη βάση που είπαμε. Τι άλλο, έχουμε ακόμα ένα μικρό κομμάτι περίσσεψε, όπου και αυτό λογικά θα είναι για κάποιο άλλο γκάντα, ας πούμε, ειδικό. Προς το παρόν νομίζω αυτά. Μπορούμε σιγά σιγά να δοκιμάσουμε τα ήδη δύο γκάντα που έχουμε, να βάλουμε πάνω να δοκιμάσουμε καμιά βάση. Αυτό εδώ κάτω έχει αυτήν εδώ την τρύπα. Εντάξει, δεν είναι η τρύπα που όλοι φαντάζεστε. Τα Gundam έχουν μια έλλειψη από αυτήν, ας πούμε, γενικά τα ρομπότ που είναι από μέταλλο και τα σχετικά. Να τον βάλουμε λίγο τώρα προς το παρόν, εδώ πάνω. Πώς να τον κάνουμε, βλέπετε τώρα ότι και αυτό εδώ κατεβαίνει και αυτό ρυθμίζει. Μπορείς να το βάλεις κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Τώρα εμείς θα παίξουμε λίγο εδώ με την μπαζούκα, ξέρω εγώ, να κάνουμε καμιά στάση έτσι περίεργη και την ασπίδα του λίγο. Ένα πιο battle pose, ας πούμε. Το ένα πόδι μπορείς να το βάλεις κάπως έτσι, δηλαδή να τον κάνεις σαν να είναι υπτάμενος ή σαν να έχει πηδήξει μόλις, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι εδώ. Δηλαδή βλέπετε αμέσως πώς άλλαξε η μορφή όλο μας το ρομποτάκι, έτσι, καμία σχέση με το πώς ήταν. Δηλαδή ένα μικρό κάτω, ενώ το σηκώνεις εδώ πάνω ψηλά, αν και εντάξει, επειδή εδώ είναι και μικρός, φαίνεται πολύ μεγάλη βάση σχέση με αυτόν. Νομίζω στο Master Grade που είναι ο H2 Normal θα κάτσει καλύτερα, γιατί εδώ η κλίμακά του, όπως είπαμε, είναι 1 προς 44, ενώ στον άλλο είναι 1 προς 100. Κάπως έτσι. Εντάξει, μπορείς άμα έχεις και το Beam Saber να κάνεις και άλλη στάση. Εννοείται, αλλά και κάπως έτσι δεν είναι άσχημος, δεν είναι καθόλου άσχημος, έτσι. Και μπορείς να δοκιμάσεις πολλά. Μπορείς να βάζεις λίγο πιο κάτω, αν και αυτός επειδή δεν είναι υπτάμενος, δεν είναι να τον κάνεις έτσι προς τα κάτω να είναι. Νομίζω πιο καλά κάθεται κάπως έτσι προς τα πάνω. Μπορείς να τον βάλεις κάπως έτσι. Τώρα για τον άλλον, για τον H2, αυτόν είχε, αν θυμάμαι καλά, είχε ένα κομμάτι δικό του, όπως είπαμε. Αυτό το κομμάτι ήταν μέσα στα δάνεια και το βλέπα έτσι, λέω τι ακριβώς τώρα παίζει, ήταν αυτό. Αυτό είναι για αυτή τη δουλειά, για να τον βάλεις εδώ κάτω. Αυτός εδώ κάτω είναι λίγο διαφορετικός, όπως βλέπετε δεν έχει τρύπα π.χ. όπως τον άλλον. Και αυτό εκεί λογικά κουμπώνει εδώ κάτω. Νομίζω κάπως έτσι. Προς το παρόν να το βάλουν πάνω στη βάση να το δοκιμάσουμε, να δούμε πώς θα φανεί ο πιο μεγάλος. Και αυτός όμως φάνηκε πάρα πολύ ωραίος. Δηλαδή τώρα έτσι λίγο πάνω σε αυτή τη βάση μπορείς να δοκιμάσεις να τον κάνεις ακόμη πιο ψηλά. Μπορείς να το σηκώσεις. Τώρα είναι η τέρμα χαμηλά, αν και θα δοκιμάσουμε και άλλες βάσεις. Αυτή όπως είπαμε είναι η Action Base 1 νομίζω. Είναι η Action Base 1 η μαύρη, έχει και 2, έχει και 3, έχει και άλλες που έχουν διάφορα μεγέθη. Για αρχή πήρα αυτή να δοκιμάσουμε, αν και εδώ νομίζω αυτή θα την κρατήσουμε καλύτερα για πιο μεγάλα μοντέλα. Να μην φαίνεται τόσο μικρό το μοντέλο σε σχέση με τη βάση. Αυτόν προς το παρόν μπορούμε να τον κάνουμε κάπως έτσι, να τον αφήσουμε στην άκρη. Εδώ βγάζουμε πάνω το κεφάλι αυτό, τέλος πάντων να το πούμε, για να βάλουμε το άλλο. Αφού τώρα πώς ακριβώς, κάτσα εδώ για να μην τον βάλουμε ανάποδα.
Λογικά κάτσε να ανοίξουμε λίγο τα πόδια του κάτω, να το κουμπώσουμε αυτό. Κάπως... Όχι. Τώρα εδώ μπήκε κάπως έτσι, δηλαδή χρειάζεται πρώτα να βάλεις μέσα ένα μικρό κομμάτι μέσα σε αυτό εδώ το πλαστικό και μετά μένει μέσα αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα νομίζω μπορούμε να το κουμπώσουμε. Ναι, πρώτα θέλει κούμπομα ας πούμε εκεί και μετά στη βάση. Ω, ναι ρε φίλε, τώρα εντάξει, τώρα σίγουρα καλύτερα. Αυτός επειδή είναι και πετούμενος, μπορείς σίγουρα με αυτόν θα παίξουμε πιο καλή μπάλα. Θα τον βάλεις κάπως έτσι ξέρω εγώ να αιωρείται, κάπως έτσι ξέρω εγώ, να έχεις και τα πόδια του λίγο πιο εκεί. Γιατί αυτός όπως είπαμε είναι πετούμενος. Κάπως να έτσι ξέρω εγώ και αυτά, ακόμα μπορείς να αλλάξεις θέση να τα βάλεις και αυτά προς τα δω. Τι λες τώρα, αυτός εντάξει. Αυτός μάλιστα, σε αυτόν θα γίνει πιο γαμάτη δουλειά. Και εδώ με την ασπίδα του και το beam saber του και εδώ ακόμα μπορείς να τον βάλεις να είναι έτοιμος να χτυπήσει ξέρω εγώ. Κάπως να τον βάλουμε κάπως εδώ με την ασπίδα του. Η ασπίδα του έχει άστιν κατά κάτω. Δεν μας χρειάζεται. Δηλαδή βλέπετε εδώ αμέσως πως δείχνει το κομμάτι μας ακόμα πιο καλά. Και να σου πω τι να αιωρείται, δεν μου άρεσε τόσο η αιώρησή του. Δηλαδή μπορείς να το βάλεις και πιο κανονικά ξέρω. Κάπως να σε σχέσει όπως με τον άλλον. Όπως είδαμε τον άλλον. Κάπως ξέρω εγώ να έχει μια πιο επτάμενη και πιο γαμάτη στάση. Ναι, ωραίος, ωραίος. Εντάξει, η σταθερότητά του είναι λίγο εδώ. Αυτός έχει και πολλά κομμάτια, είναι περίεργος. Το AGO έχει δηλαδή διάφορα κομμάτια πλαστικό και τέτοια. Κάπως αυτό το βάζεις κάπου εδώ. Όπως δοκιμάσαμε λίγο τον άλλον, πιο δηλαδή στάνταρ θέση. Κάπως έτσι. Εδώ. Από την πία με το Beam Saber του και από την άλλη με το, πώς το λέγε, Hyper Dodge Rifle, αν θυμάμαι καλά, νομίζω. Και αυτά μπορείς να τα βάλεις κάπως εδώ να είναι, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ναι, να είναι πιο πετούμενος. Ωραίος, ωραίος. Δηλαδή, κατευθείαν μόλις βάλαμε το Master Grade, έδειξε και η βάση καλύτερη. Πάρα πολύ ωραίος. Και γενικά μπορείς μετά να δοκιμάσεις. Τώρα, εγώ έτσι έφτιαξα μια βάση πολύ πρόχειρα. Αυτό είναι ώρα να έχεις να κάνεις να το στείνεις, να το στείνεις μέχρι να φανεί πολύ ωραίος πάνω στη βάση. Τώρα, εμείς φτιάξαμε κάτι πολύ πρόχειρο. Με αυτά νομίζω, όπως είπαμε, η βάση ήταν αυτή εδώ. Και εδώ έχουμε, όπως σας είπα, Action Base One Black μαύρη. Έχει διάφανες, έχει άσπρες, έχει με σχέδια πάνω κάποιες custom βάσεις με κάποια custom σχέδια για ειδικά μελετημένες, ξέρω εγώ. Όχι ειδικά μελετημένες, τα χρώματα κάποιου συγκεκριμένου Gundam. Έχει γενικά πολύ ωραίες, θα τις δοκιμάσουμε. Να είναι καλά το Attack Store που στην Ελλάδα φέρνει αρκετές βάσεις, φέρνει αρκετά μοντέλα από Gundam, μαρκαδόρες και τέτοια, ό,τι χρειαστεί ο καθένας. Και για να έχουμε να συνεχίσουμε να αγοράζουμε τέτοια πιο εύκολα, γιατί από το ίντερνετ και από όλα αυτά είναι λίγο πιο ζόρι να τα βρεις, ας πούμε, Amazon και τέτοια. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Ακόμα ένα σχετικό βίντεο με Gundam όπως είδατε. Μείνετε συντονισμένοι για επόμενα μοντέλα που θα έρθουν και θα τα ανοίξουμε και θα τα φτιάξουμε μαζί, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και εγκύκυρο βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς.